8 λεπτά, κύριε Υπουργέ. 12 μου είπαν. 12 είναι. Ο προηγούμενος προεδρεύομαι με 12. Οι αναπληρωτές είναι 12, οι υφυπουργοί είναι 8. Θα υπάρξει κάποια κατανόηση. Τώρα τουλάχιστον θα δείξετε μια ενοχή, ελπίζω. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Κυρίες και κύριοι βουλευτές, θα προσπαθήσω σύντομη ομιλία μου να αναφερθώ στα πεπραγμένα της κυβέρνησής μας και το προηγούμενο διάστημα από τον Ιανουάριο και μετά σε σχέση με την διαχείριση των προγραμμάτων των διαφορετικών ταμείων και βεβαίως το σχεδιασμό της επόμενης περίοδου. Θα μου επιτρέψετε όμως να ξεκινήσω περιγράφοντας την κατάσταση που παραλάβαμε τον Ιανουάριο σε σχέση με τα προγράμματα του ΕΣΠΑ της περίοδου 7-13 αλλά και της νέας προγραμματικής περίοδου 14-20. Η κατάσταση αυτή ήταν άκρως προβληματική για μία σειρά από λόγους που σχετίζονται με την ευρύτερη οικονομική πολιτική αλλά και με το σχεδιασμό των ίδιων των προγραμμάτων. Πρώτα απ' όλα, συνολικά, ο αναπτυξιακός σχεδιασμός των προηγούμενων κυβερνήσεων πατούσε σε σαθρή μακροοικονομική βάση, καθώς αντιμετώπιζε φοβικά το κορυφαίο ζήτημα της διευθέτησης του δημόσιου χρέους. Αντιθέτως, εμείς από την πρώτη στιγμή υποστηρίζουμε ότι το χρέος καθυλώνει την οικονομία και καταστρέφει το παραγωγικό δυναμικό. Κεντρικό στοιχείο αυτού του παλιού σχεδιασμού ήταν η στρατηγική της εσωτερικής υποτίμησης. Η οικονομική πολιτική την προηγούμενη πενταετία επικεντρώθηκε στον περιορισμό μίας και μόνο από τις μεταβλητές παραγωγικής διαδικασίας, του εργατικού κόστους. Από την πλευρά μας, εμείς επιδιώκουμε στροφή στις δραστηριότητες υψηλής προστιθέμενης αξίας και στα νέα καινοτομικά παραγωγικά συστήματα με εξαγωγικές δραστηριότητες και υποκατάσταση εισαγωγών που θα ενισχύσουν τη δυναμική της εγχώριας ανάκαμψης. Πάγια τακτική επίσης των προηγούμενων κυβερνήσεων υπήρξε η συρρήκνωση του προγράμματος δημοσίων επενδύσεων, το οποίο αντιμετωπίστηκε περίπου σε πάρα πολλές περιπτώσεις ως μία πολυτέλεια. Εμείς αντιθέτως πιστεύουμε ότι το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων πρέπει να ενισχυθεί και κυρίως το σκέλος που αφορά στους εθνικούς πόρους και μέσω αυτού να ανακτηθεί αυτονομία στη δημοσιονομική και αναπτυξιακή πολιτική. Ο σχεδιασμός των ίδιων των προγραμμάτων του ΕΣΠΑ ήταν ελλιπής και πολλές φορές βασιζόταν όχι σε οικονομικά ή κοινωνικά κριτήρια, αλλά στην εξυπηρέτηση πελατειακών σχέσεων, με στόχο την εμφάνιση υψηλών δικτών απορρόφησης στη βάση μιας αναποτελεσματικής υπερδέσμευσης των προγραμμάτων. Εμείς δεν θεωρούμε την υψηλή απορροφητικότητα αυτό σκοπό, αλλά ένα σημαντικό εργαλείο για την εφαρμογή της αναπτυξιακής στρατηγικής μας και την παραγωγή ισχυρού οικονομικού και κοινωνικού αποτελέσματος. Ειδικότερα για τα προγράμματα ΕΣΠΑ της νέας προγραμματικής περίοδου 14-20, έχει καλλιεργηθεί εσφαλμένη εντύπωση ότι αυτά ήταν λίγο πολύ έτοιμα να ξεκινήσουν στις αρχές του 2015 και πάγωσαν λόγω δικών μας λαθών ή αβελτηριών. Πρέπει σε αυτό το σημείο να είμαστε σαφείς. Το ΕΣΠΑ 2014-2020 τυπικά και μόνο ήταν έτοιμο προς υλοποίηση αρχές του 2015. Στην πραγματικότητα, δεν είχε αναπτυχθεί το τεχνικό περιβάλλον και οι παράμετροι του που θα σηματοδοτούσαν κατάσταση πραγματικής ετοιμότητας και ουσιαστικής ενεργοποίησης των προγραμμάτων. Πιο συγκεκριμένα, οι επιτροπές παρακολούθησης των νέων προγραμμάτων, δηλαδή τα βασικά όργανα διαβούλευσης που έχουμε στη διάθεσή μας με τους οικονομικούς και παραγωγικούς φορείς, δεν είχαν συσταθεί και δεν είχαν συγκληθεί. Ενώ ταυτόχρονα ένα μεγάλο τμήμα του δευτερογενούς δικαίου που απαιτείται για την ενεργοποίηση των δράσεων δεν υπήρχε ή βρισκόταν ακόμα σε πρωτόλιο στάδιο. Αυτές, καθώς και άλλες κρίσιμες ελλείψεις, στις οποίες δυστυχώς δεν έχω το χρόνο να αναφερθώ αναλυτικά, όπως επίσης και ο μεγάλος βαθμός ανοριμότητας της νέας περίοδου, κληροδοτήθηκαν ως κατάσταση από τις προηγούμενες κυβερνήσεις. Τι πράξαμε όμως εμείς το τελευταίο οχτάμηνο? Για να αντιμετωπίσουμε αυτά τα προβλήματα, αναγκαστήκαμε να δώσουμε έμφαση στην εξυγίανση των προγραμμάτων της περίοδου 7-13, ξεχωρίζοντας καταρχάς όσα έργα μπορούν να εξυπηρετήσουν προτεραιότητες της επόμενης προγραμματικής περίοδου και γίνεται να μεταφερθούν σε αυτή. Για όσα έργα δεν γινόταν να μεταφερθούν, αναζητήσαμε πρόσθετη χρηματοδότηση από εθνικούς πόρους, αξιοποιώντας εγχώριους και ευρωπαϊκούς πιστωτικούς μηχανισμούς. Προχωρήσαμε τέλος στην απένταξη έργων αμφίβολης σκοπιμότητας και χαμηλής προστιθέμενης αξίας. Παράλληλα με αυτή τη διαδικασία εξυγίανσης των προγραμμάτων της περίοδου 7-13, έπρεπε να προχωρήσει η ενεργοποίηση των ουσιαστικών παραγόντων υλοποίησης των προγραμμάτων ΕΣΠΑ 2014-2020. Όλες οι προπαρασκευαστικές ενέργειες προχώρησαν κανονικά και εντός χρονοδιαγραμμάτων. Τα προγράμματα σήμερα πλέον βρίσκονται σε πλήρη επιχειρησιακή ετοιμότητα και ήδη έχει ξεκινήσει η έκδοση προσκλήσεων για τα νέα αυτά προγράμματα. Ταυτόχρονα,
Εντατικοποιήσαμε τη ροή πληρωμών ώστε να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα ρευστότητας, με αποτέλεσμα να κλείσουμε στο τέλος Σεπτεμβρίου με δαπάνες για το δίμηνο Αύγουστο-Σεπτέμβριο, οι οποίες υπερέβησαν το ποσό του 1 δισεκατομμυρίου ευρώ. Τέλος, μετά από σκληρή διαπραγμάτευση με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, καταφέραμε και σήμερα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο περνάνε σχετικές ρυθμίσεις, να αυξηθεί στο 100% η κοινοτική χρηματοδότηση των προγραμμάτων της περίοδου 7-13 και να διπλασιαστεί από 7 σε 14% η προκαταβολή την οποία λαμβάνουμε για τα προγράμματα της περίοδου 2014-2020. Με τον τρόπο αυτό, διασφαλίζουμε πρόσθετη ρευστότητα άνω των 2 δισεκατομμυρίων ευρώ για τους αμέσως επόμενους μήνες. Θα επιτύχουμε έτσι τον φιλόδοξο αλλά ρεαλιστικό το κατά τη γνώμη μας στόχο να διοχετευτούν στην οικονομία μέσω των προγραμμάτων διαδοτικών ταμείων 4,5 δισεκατομμύρια ευρώ μέχρι το τέλος του χρόνου. Αυτά έγιναν μέχρι σήμερα. Σημασία όμως πλέον έχει πώς προχωράμε από εδώ και πέρα. Για την κυβέρνησή μας, και αυτό πρέπει να είναι σαφές, ο αναπτυξιακός σχεδιασμός δεν εξαντλείται στα όρια του ΕΣΠΑ. Αντιθέτως, εμείς αντιμετωπίζουμε τα προγράμματα του ΕΣΠΑ ως ένα υποσύνολο του συνολικού αναπτυξιακού σχεδίου. Για την υλοποίηση του σχεδιασμού αυτού, βεβαίως, θα πρέπει να υπάρξουν πρόσθετοι πόροι. Παράλληλα, λοιπόν, με τα κονδύλια του ΕΣΠΑ, είναι απαραίτητο να ενεργοποιηθεί ο ιδιωτικός τομέας. Πρωτίστως, να επαναλειτουργήσει ο διάβλος χρηματοδότησης από το εγχώριο τραπεζικό σύστημα. Αυτό βεβαίως θα διασφαλιστεί με την κεφαλαιακή ενίσχυση των τραπεζών, τη διαδικασία της ανακεφαλαιοποίησης, η οποία θα γίνει το επόμενο διάστημα. Θα πρέπει επίσης να εκμεταλλευτούμε πλήρως το διεθνές ιδιωτικό και δημόσιο πιστωτικό σύστημα. Ήδη έχει προχωρήσει μια πολύ σοβαρή συνεργασία τόσο με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, με την Παγκόσμια Τράπεζα και άλλους διεθνείς πιστωτικούς οργανισμούς. Μια συνεργασία η οποία μεταξύ άλλων είναι πάρα πολύ κρίσιμη και για την επιτυχή συμμετοχή της χώρας μας στο επενδυτικό σχέδιο Juncker. Κεντρική θέση όμως στο δικό μας αναπτυξιακό σχεδιασμό κατέχει αλλαγή του παραγωγικού μοντέλου στην κατεύθυνση ενίσχυσης καινοτομίας και της εξωστρέφειας, με σταθερό πανταγνώμονα την ταχύ αύξηση της απασχόλησης, την αναβάθμιση της εργασίας και το σεβασμό για το ιστορικό και φυσικό περιβάλλον. Απόλυτη προτεραιότητα αποτελεί η ανάσχεση της τάσης φυγής στο εξωτερικό του πλέον δυναμικού τμήματος της ελληνικής κοινωνίας, των νέων επιστημόνων. Ο σχεδιασμός μας έχει μια σημαντική διαφορά σε σχέση με το παρελθόν. Δεν επικεντρώνεται σε μεγάλα φαραωνικά έργα, αλλά στην ενίσχυση ήπιων κοινωνικά χρήσιμων υποδομών. Μικρά και μεσαία καλοσχεδιασμένα έργα υποδομής που αλλάζουν δραστικά την αναπτυξιακή μοίρα ενός τόπου. Μια ακόμα σημαντική προτεραιότητα δίνουμε στην οικολογική διάσταση του σχεδιασμού, προωθώντας την ολοκλήρωση υποδομών στον τομέα του περιβάλλοντος και στην τροποποίηση του υποδήματος παραγωγής και κατανάλωσης ενέργειας. Και εδώ τα κίνητρα είναι πολλαπλά και συνδέονται τόσο με την αντιμετώπιση του ενεργειακού κόστους και της παραγωγής που στην Ελλάδα είναι υψηλό και λόγω τιμής αλλά και λόγω σπατάλης, αλλά και με τη συμβολή της χώρας στην αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, με ενίσχυση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και των πολιτικών εξοικονόμησης και ενεργειακής αναβάθμισης. Κυρίες και κύριοι βουλευτές, η πραγματικότητα που διαμόρφωσε η κρίση επιβάλλει μέρος του σχεδιασμού να εστιάσει στην αντιμετώπιση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού, στη στήριξη των ασθενέστερων ομάδων. Για το λόγο αυτό, προτεραιότητά μας αποτελεί η στήριξη εγχειρημάτων κοινωνικής και αλληλέγγυης οικονομίας. Όλες οι παραπάνω προτεραιότητες αποτυπώνονται και στην κλαδική διάρθρωση του σχεδιασμού μας, ο οποίος περιλαμβάνει την ανοχή σας, κύριε Πρόεδρε, για 2 λεπτά, παρακαλώ. Περιλαμβάνει 8 βασικούς κλάδους. Αγροδιατροφή, βιοεπιστήμες φάρμακα, τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών, ενέργεια, περιβάλλον και βιώσιμη ανάπτυξη, μεταφορές, υλικά και κατασκευές, τουρισμός, πολιτισμός, δημιουργική βιομηχανία. Όλα τα παραπάνω απαιτούν βεβαίως χρόνο για να υλοποιηθούν και να αποδώσουν, ένα χρόνο σε βάθος τετραετίας. Επειδή όμως οι ανάγκες της οικονομίας είναι απολύτως πιεστικές, το αμέσως προσχές διάστημα, ήδη την εβδομάδα που διανύουμε, θα παρουσιάσουμε τα πρώτα δείγματα γραφής με τη δημοσιοποίηση των πρώτων δημοσιεύσεων για τα νέα προγράμματα. Ειδική μέρημνα θα υπάρξει για τον τουρισμό. Τις επόμενες ημέρες θα εκδοθεί πρόσκληση για δράση εξυγχρονισμού και ποιοτικής αναβάθμισης των παρεχόμενων υπηρεσιών με δυνητικά ωφελούμενες μικρές και πολύ μικρές τουριστικές επιχειρήσεις. Μέσω αυτών, στόχος είναι να στρέψουμε τον κλάδο προς πιο ήπιες μορφές τουριστικής ανάπτυξης. Θα παρουσιαστεί επίσης δράση ανάπτυξη της υγιούς νεοφυούς επιχειρηματικότητας.
Έμφαση θα δοθεί σε καινοτόμα σχέδια και στη δημιουργία θέσεων εργασίας. Ο προϋπολογισμός αυτού του προγράμματος είναι 120 εκατομμύρια ευρώ και θα αφορά μέχρι και 2.500 πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις. Μια τρίτη δράση που θα παρουσιαστεί άμεσα αφορά πτυχιούχους τριτοβάθμιας εκπαίδευσης για την άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας συναφούς με την ειδικότητά τους. Το αμέσως επόμενο διάστημα θα ακολουθήσουν και άλλες αντίστοιχες δράσεις στήριξης απασχόλησης συνολικού προϋπολογισμού 230 εκατομμυρίων ευρώ που αφορούν 65.000 ανέργους. Ακόμα, εντός του επόμενου μήνα, προχωράμε στη σύσταση ειδικής γραμματείας διαχείρισης του ιδιωτικού χρέους με στόχο την ενημέρωση και την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών προς τους καταναλωτές δανειολήπτες και τον συντονισμό του έργου όλων των συναρμόδιων φορέων. Τέλος, εντός του 2015, θα υπάρξει η πρώτη δράση υπέρ της ανάπτυξης της κοινωνικής οικονομίας, ενός τομέα που ακμάζει σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, αλλά στη χώρα μας κάνει τα πρώτα του βήματα. Σε συνεργασία με το Υπουργείο Εργασίας, θα ενεργοποιήσουμε τα διαθέσιμα κονδύλια για τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας μέσω της ενίσχυσης της σύστασης και της λειτουργίας κοινωνικών επιχειρήσεων. Τελειώνοντας, όλα τα παραπάνω συνιστούν ένα πλέγμα παρεμβάσεων για μια συγκροτημένη και σχεδιασμένη εκκίνηση της διαδικασίας ανάταξης και αναδιάταξης ελληνικής οικονομίας. Οι διαθέσιμοι πόροι είναι βεβαίως πεπερασμένοι, αλλά οι πολιτικές πρωτοβουλίες και στοχευμένες παρεμβάσεις θα αντισταθμίσουν τη χρηματοδοτική στενότητα. Ένας τέτοιος οικονομικός και αναπτυξιακός σχεδιασμός που συνδυάζει την τόλμη με το ρεαλισμό και τις ριζοσπαστικές τομές με τις μεταρρυθμιστικές πρωτοβουλίες, θεωρούμε ότι είναι απαραίτητος για να βγάλει τη χώρα από τα διέξοδα του παρελθόντος και να την οδηγήσει με ασφάλεια στις προκλήσεις αλλά και στις ευκαιρίες του μέλλοντος. Σας ευχαριστώ.